10-15 λεπτών, αλλά οι ζημιές όμως που προκτένησε ήταν αρκετά μεγάλες, ιδιαίτερα στην παροχή ρεύματος. Ναι. Είχαμε δέντρα τα οποία έσπασαν, έπεσαν πάνω στα καλώδια, είχαμε ζημιές σε περιουσίες, κυρίως σε στάνες, στάσεις, διάφορα τέτοια πράγματα, δρόμους κλειστούς έστω για λίγο. Και τρέχουμε να μαζέψουμε τα σημάδια σήμερα. Δήμαρχε, από τα πλάνα από 2-3 βίντεο που είδαμε, είχε τέτοια μανία ο αέρας που πιστεύω ότι η ταχύτητά του, έτσι όπως τουλάχιστον από εμπειρία τόσων ετών που έχουμε κάνει τόσα ρεπορτάζ, πρέπει να ξεπερνούσε τα 150, ίσως να πλησίαζε και παραπάνω την ώρα. Δηλαδή ήταν πολύ ισχυρός ο άνεμος. Δεν μπορώ να το μετρήσω, αλλά σου πω την αλήθεια, επειδή ήμουν στο δρόμο εκείνη την ώρα, αναγκάστηκα να σταματήσω και να κρυφτώ πίσω από μια συστάδα δέντρων, διότι ναι, όντως το άνεμος ήταν πάρα πολύ δυνατός, έπεσε και χαλάζι, βροχή καταρακτώδης, όντως ήταν πάρα πολύ και φάνηκε από τα αποτελέσματα των καταστροφών. Πολλά δέντρα σπασμένα, κολόνες της ΔΕΗ, ναι, κεραμίδια σήκουσα από σπίτια, πολλές ζημιές.